Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό το βίντεο το γυρίζω σήμερα, Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021, αμέσως μετά το πέρας της συμμετοχής μου στην εκπομπή του RIC, στην οποία βγαίνω κάθε Τετάρτη απόγευμα μέσω Skype. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Σταραμοντάς, όλα στον αέρα. Το θέμα μας σήμερα στην εκπομπή ήταν η μοναξιά και πώς αντιμετωπίζεται και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά. Λόγω τεχνικών δυσκολιών ήταν και λίγος ο χρόνος και όχι ιδιαίτερα καλός ο ήχος. Έτσι είπα να καθίσω να φτιάξω αυτό το βίντεο, να το ανεβάσω στο κανάλι μας για να αναπτύξω περισσότερο το θέμα. Είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας, αυτό της μοναξιάς. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε όντα κοινωνικά. Ο Αριστοτέλης έλεγε «Ο άνθρωπος ον κοινωνικών εστί». Είναι στη φύση του ανθρώπου η συνδεσιμότητα. Η συνδεσιμότητα με άλλους ανθρώπους, η συνδεσιμότητα με τον εαυτό του, η συνδεσιμότητα με τη φύση, η συνδεσιμότητα με άλλα πλάσματα. Είναι αφύσικο για έναν άνθρωπο να είναι μόνος. Και όταν λέμε μόνος δεν εννοούμε να ζει μόνος, εννοούμε να μην έχει ουσιαστικές συνδέσεις με τον εαυτό του, με άλλους ανθρώπους και με το περιβάλλον του. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε τη μοναξιά και τη θεωρούμε κάτι αρνητικό και κάτι δύσκολο. Πολύ συχνά εδώ στο κανάλι αναφερόμαστε στο φόβο της μοναξιάς και στην απέχθεια που έχουμε για τη μοναξιά σαν ένα βασικό λόγο για τον οποίο καταφεύγουμε και παραμένουμε σε ατέριαστες φιλίες, σε ατέριαστες ερωτικές σχέσεις ή διστάζουμε να διακόψουμε σχέσεις τοξικές, σχέσεις οι οποίες μας στενοχωρούν και μας προβληματίζουν γιατί θεωρούμε τη μοναξιά ότι είναι πολύ σοβαρότερο πρόβλημα από την ταλαιπωρία που μας προκαλεί μία σχέση που δεν είναι υγιής και δεν είναι ισορροπημένη. Θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να δίνουμε συμβουλές στους ανθρώπους να επιδιώκουν τη μοναξιά, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να προωθούμε την ιδέα της μοναχικότητας. Η μοναχικότητα σε αντιπαράθεση με τη μοναξιά είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος ζει μόνος, περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του μόνος, αλλά καταφέρνει να μετατρέψει αυτό το χρόνο σε ένα δημιουργικό χρόνο στον οποίο επιτυγχάνει να συνδεθεί βαθύτερα με τον εαυτό του, με τη φύση και με άλλα πλάσματα, όχι απαραίτητα ανθρώπους, αν αυτή δεν είναι εύκαιρη και δεν είναι διαθέσιμη. Εδώ στο κανάλι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι όλες οι σχέσεις καλές σχέσεις. Το να είσαι σε μια ερωτική σχέση ή το να είσαι σε μια φιλία ή το να βρίσκεσαι σε συχνή επαφή με τα πρόσωπα με τα οποία σε δένουν δεσμοί αίματος δεν είναι απαραίτητα κάτι που σου κάνει καλό. Γιατί συχνά, δυστυχώς, αρκετές σχέσεις είναι άδικες, είναι κακοποιητικές, είναι τοξικές. Τα λέμε τοξικές σχέσεις, εννοούμε δηλητηριώδεις σχέσεις, δηλαδή σχέσεις μέσα από τις οποίες λαμβάνουμε αρνητικά μηνύματα για εμάς και παίρνουμε αυτό που λέμε λαϊκιστή αρνητική ενέργεια. Όπως είπα και προηγουμένως, αποφεύγουμε πολλές φορές να διακόψουμε τέτοιες σχέσεις γιατί φοβόμαστε τον αντίποδα της μοναξιάς. Θεωρούμε δηλαδή ότι η μοναξιά είναι πολύ χειρότερη και πολύ πιο δυσβάσταχτη από μια κακή σχέση. Έχουμε πάνω από 3.000 βίντεο σε αυτό το κανάλι. Επ' ευκαιρίας να σας υπενθυμίσω να πατάτε like στα βίντεο γιατί αυτό βοηθάει το κανάλι μας να εξελίσσεται και τα βίντεο μας να προτείνονται σε περισσότερους χρήστες του YouTube. Θα το εκτιμήσω ιδιαίτερως αν δω περισσότερα like στα βίντεο. Φταίω και εγώ γιατί δεν θυμάμαι συχνά να σας υπενθυμίζω να βάζετε like. Αν δούμε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των βίντεο αποτελούν στενάχωρες ιστορίες στις οποίες άνθρωποι ταλαιπωρούνται μέσα σε σχέσεις τους, είτε σχέσεις με τον εαυτό τους, είτε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ μοναξιάς και κακής σχέσης, του να είσαι μόνος δηλαδή ή να είσαι μέσα σε μια κακή σχέση. Σαφώς η επιλογή η οποία είναι
ωφέλιμη για την ψυχή μας, για την καρδιά μας, για το πνεύμα μας, για την ψυχική και σωματική μας υγεία, είναι να φεύγουμε από κακές σχέσεις, εάν αυτές δεν μπορούν να βελτιωθούν. Πώς μπορούμε όμως να είμαστε καλά μόνοι? Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα? Μια βασική αρχή είναι να πάψουμε να περιμένουμε να έρθει η μαγική λύση που να μας ανακουφίσει από τα δυσάρεστα συναισθήματα της μοναξιάς μέσα από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να καθόμαστε και να περιμένουμε τον έρωτα, να έρθει ο έρωτας μια μέρα, ένας έρωτας Θεός, ο οποίος να μας πάρει στα φτερά του και να μας οδηγήσει στην ευτυχία. Ή να περιμένουμε μια φιλία η οποία θα προκύψει ξαφνικά ή θα προκύψει μέσα από προσπάθειες που θα κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα σηκώσει όλα μας τα βάρη. Τα προσωπικά μας βάρη, τις προσωπικές μας στενοχώριες, τους εσωτερικούς μας δαίμονες, δεν μπορεί κανείς άλλος να τα επιλύσει, να τα κουβαλήσει παρά εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι καλούμαστε να σηκώσουμε τα προσωπικά μας βάρη. Εμείς οι ίδιοι μόνο αν θα επιλύσουμε τα θέματά μας και αν θα ελαφρύνουμε τη διάθεσή μας. Κανείς άλλος, όσο καλή διάθεση και να έχει, όση όρεξη και να έχει, όσο ευχάριστος χαρακτήρας και να είναι, όσο πολύ και αν μας αγαπά, όσο πολύ και αν είναι διατεθειμένος να συνδεθεί μαζί μας, δεν θα επιλύσει τα εσωτερικά μας προβλήματα. Τα εσωτερικά μας θέματα μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τα επιλύσουμε. Άρα, όταν μας επιβαρύνει η μοναξιά και δεν την αντέχουμε και είναι δυσβάσταχτη, αντί να περιμένουμε να έρθει μια εξωτερική λύση από κάποιον εξωτερικό άνθρωπο που είτε θα μας ερωτευτεί και θα ζήσει μαζί μας, είτε θα μας συμπαθήσει πολύ και θα δημιουργήσει μια στενή φιλία μαζί μας, είτε έναν άνθρωπο ακόμη που θα φέρουμε εμείς στη ζωή. Γιατί πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο προκειμένου να μην είναι μόνοι. Και τα παιδιά τους μετά δυστυχώς μπαίνουν στην κατηγορία αμαρτίες γονέων παιδεύους ή τέκνα, που έχουμε και σχετικό playlist στο κανάλι μας με αυτή τη θεματική. Αντί να περιμένουμε τη μαγική λύση απ' έξω, την αυτόματη λύση απ' έξω, η οποία, το ξαναλέω, βασισμένη και στις θεωρητικές μου γνώσεις ως ψυχολόγος, αλλά και στην πολυετή μου πείρα ως ψυχοθεραπεύτρια, κανείς άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να μας γιατρέψει από τη στενοχώρια μας, δεν μπορεί να σηκώσει τα εσωτερικά μας βάρη παρά εμείς οι ίδιοι. Αντί να περιμένουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, που δεν θα συμβεί ποτέ, δηλαδή θα έρθει ένας έρωτας, θα έρθει μια φιλία, θα έρθει ένας άνθρωπος στη ζωή μας, αλλά όλα αυτά τα βαριά που κουβαλάμε μέσα μας θα δυναμητήσουν αυτή τη σχέση και όταν φύγει ο πρώτος ενθουσιασμός, θα βγει και στενοχώρια στην επιφάνεια, θα βγει και αρνητική διάθεση στην επιφάνεια, θα βγει και το άγχος στην επιφάνεια, θα βγουν όλα αυτά τα βαριά αρνητικά συναισθήματα στην επιφάνεια. Άρα, η πιο proactive, η πιο ενεργητική κίνηση για να αντιμετωπίσουμε την στενοχώρια που μας επιφέρει η μοναξιά, είναι να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας, να επενδύσουμε στην επίλυση των προσωπικών μας προβλημάτων, να επενδύσουμε στην διαχείριση των τραυμάτων μας, γιατί τα ψυχικά μας τραύματα, εάν δεν τα αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά, πάντοτε έχουν τον τρόπο του catch up with us, έχουν τον τρόπο να μας να έρθουν ξανά στη ζωή μας, είτε σαν συμπτώματα ψυχολογικά, είτε σαν αρνητικές σκέψεις, είτε σαν αρνητικά συναισθήματα, είτε σαν flashbacks, σαν αλαμπές, δηλαδή να σκεφτόμαστε και να έρχονται αρνητικά συναισθήματα από το παρελθόν στο παρόν. Άρα αν δεν αντιμετωπιστούν στην αιτία τους τα θέματα που μας προβληματίζουν, δεν θα τα ξεφορτωθούμε ποτέ. Αν έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχεις δεχθεί την αγάπη που δικαιούται κάθε παιδί να πάρει από τους γονείς του, τους γεννήτερες του και τους ανθρώπους που το μεγαλώνουν, και αν νιώθεις ότι έχεις τραύματα από μία παραμελημένη παιδική ηλικία ή από μία κακοποιητική παιδική ηλικία, μην το αναβάλεις. Ξεκίνησε άμεσα την ψυχοεκπαίδευση. Ψάξε
να ξεκινήσεις τη ψυχοθεραπεία, να μπεις σε κάποια ψυχοθεραπευτική ομάδα ή να κάνεις ατομική ψυχοθεραπεία. Στο κανάλι μας έχουμε αναρτήσει βίντεο, που στην περιγραφή του βίντεο υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για δωρεάν ή σε πολύ χαμηλές τιμές παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα, γιατί πολύ συχνά ακόμα είναι πολλά τα χρήματα για να κάνεις ψυχοθεραπεία, άμα δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Υπάρχουν και τέτοιου είδους δομές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, και επίσης όσον αφορά στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας και του κόστους της ψυχοθεραπείας και του κόστους της ψυχοεκπαίδευσης, ας σκεφτούμε τις προτεραιότητες μας. Δηλαδή, τι θεωρούμε πιο σημαντικό να καλύψουμε. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με πολύ δύσκολα οικονομικά, με πολύ λίγες ή και καθόλου οικονομικές παροχές, που δυσκολεύονται να βρουν τα προς το ζήν. Όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι παραπονιούνται για το οικονομικό κομμάτι της ψυχοθεραπείας είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έδιναν κάποια χρήματα για να αγοράσουν κάποια ωραία ρούχα, για να νιώσουν καλύτερα ή να πάνε ένα ταξίδι για να νιώσουν καλύτερα, ή κάνουν κάποιες υλικές επιλογές ή επενδύουν σε υλικά αγαθά προκειμένου να νιώσουν καλύτερα. Η μεγαλύτερη επένδυση που έχουμε να κάνουμε για τον εαυτό μας όταν δεν νιώθουμε καλά και όταν έχουμε εσωτερικές δυσκολίες και όταν έχουμε εσωτερικούς δαίμονες που μας ταλαιπωρούν, είναι να επενδύσουμε στη ψυχοθεραπεία μας, στην αυτοεξέλιξή μας, στη ψυχοεκπαίδευσή μας. Ακόμη και παρακολουθώντας αυτό το κανάλι, πολλοί άνθρωποι μου γράφετε ότι μπορεί να μην είναι να μην συνιστούν ψυχοθεραπεία τα βίντεο, αλλά παρακολουθώντας καθημερινά τα βίντεο και παρακολουθώντας και παλιά βίντεο, βρίσκω απαντήσεις σε προβληματισμούς μου, καταφέρνω και εξοικειώνομαι περισσότερο με τα τραύματά μου και αρχίζω να ψυχοεκπαιδεύομαι. Επίσης, υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία μπορεί να διαβάσει κάποιος και να βοηθηθεί σε αυτή τη διαδικασία επίλυσης των προσωπικών του θεμάτων και διαχείρισης των τραυμάτων του. Εδώ να υπενθυμίσω ότι έχουμε μια λειτουργία στο κανάλι μας που ονομάζεται συμμετοχή. Στην περιγραφή και αυτού του βίντεο, αλλά και κάθε βίντεο, υπάρχουν οδηγίες ποιο σύνδεσμο μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ούτως ώστε να συμμετέχει στη συμμετοχή. Και στη συμμετοχή έχουμε αυτή την λειτουργία που διαβάζουμε κάθε Δευτέρα ένα κομμάτι από βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά και βιβλία τα οποία είναι χρήσιμα για την αυτοβελτίωση και τη διαχείριση τραυμάτων. Έχουμε διαβάσει το βιβλίο το δικό μου «Η ανατομία μιας γυναίκας», έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Και οι άντρες έχουν ψυχή», έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» και τώρα διαβάζουμε το βιβλίο «Όρια ζωής». Αυτό το βιβλίο. Εάν θέλετε, μπορείτε να δείτε και τη συμμετοχή ως έναν τρόπο να κάνετε περισσότερα πράγματα όσον αφορούν την ψυχοεκπαίδευση σας, αλλά ξαναλέω ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες και στο διαδικτύο και σε βιβλιοθήκες για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με τον εαυτό τους, γιατί δεν είναι μόνο μέσω της ψυχοθεραπείας που γίνεται κάποια πνευματική πρόοδος και εξέλιξη, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για βελτίωση της σχέσης μας με τον εαυτό μας. Φτάνει ένας άνθρωπος να το ψάξει, δηλαδή να πει θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, θέλω να ξεπεράσω τις δυσκολίες μου τις συναισθηματικές και τις ψυχικές, θέλω να έχω καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου. Υπάρχουν ομάδες αυτοβοήθειας για διάφορα θέματα, υπάρχουν ομάδες ψυχοθεραπείας επίσης, ομάδες ψυχοεκπαίδευσης. Άμα κάποιος θέλει να βελτιώσει τη σχέση του με τον εαυτό του και να εστιάσει στην αυτοεξέλιξη, μπορεί να το κάνει. Και για να βρίσκεστε σε αυτό το κανάλι και να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι βρίσκεστε μέσα σε αυτό το δρόμο, ούτως ή άλλως. Αν δεν αντιμετωπίσουμε εμείς ήδη τους εσωτερικούς μας δαίμονες, αν δεν αντιμετωπίσουμε εμείς ήδη τα εσωτερικά μας θέματα, δεν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, και έχοντας κακή σχέση με τον εαυτό μας,
τις ώρες που είμαστε μόνοι μας, το χρόνο που είμαστε μόνοι μας, βιώνουμε μοναξιά. Επειδή ακριβώς αποφεύγουμε να έχουμε ιδιαίτερη σύνδεση με τον εαυτό μας, γιατί όταν συνδυόμαστε περισσότερο με τον εαυτό μας, ερχόμαστε σε επαφή με τους εσωτερικούς μας δαίμονες, με τα άλλη τα ψυχικά μας τραύματα, τα οποία δεν έχουμε διαχειριστεί και νιώθουμε πόνο. Γι' αυτό η μοναξιά είναι τόσο αρνητική, έχει τόσο αρνητικό πρόσημο, γιατί ακριβώς δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας. Οπότε επενδύοντας στο να καλυτερεύσουμε και να εμπαθύνουμε και να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, μετατρέπουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα. Επίσης, για να μετατραπεί η μοναξιά σε μοναχικότητα, χρειάζεται πρόγραμμα. Πέραν του εστιασμού στη βελτίωση της σχέσης με τον εαυτό μας, χρειάζεται να βάλουμε τον εαυτό μας σε κάποιο πρόγραμμα, ούτως ώστε καθημερινώς και ιδιαίτερα τις μέρες της αργίας και των διακοπών, το Σάββατο, την Κυριακή, εάν έχουμε αργία εκείνες τις μέρες ή τις μέρες που δεν εργαζόμαστε ή τις μέρες εκείνες που δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να κάνουμε, πρέπει να βάζουμε στον εαυτό μας τουλάχιστον μία δραστηριότητα η οποία να μας κινητοποιεί, να μας βγάζει έξω από το σπίτι, να μας βάζει στη διαδικασία να μαζεύουμε τις δυνάμεις μας και να στοχεύουμε στο να είμαστε καλύτερα. Πολύ καλές δραστηριότητες είναι η άσκηση. Να βάλουμε την άσκηση μέσα στη ζωή μας και ιδιαιτέρως την άσκηση στη φύση. Την άσκηση έξω. Μπορεί να είναι το περπάτημα στη θάλασσα, μπορεί να είναι το κολύμπι. Πολλοί άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν το χειμερινό κολύμπι για παράδειγμα, το οποίο μπορεί να ακούγεται ως ένα φοβιστικό σπορ, αλλά ήδη η Ελένη τους δίνει εξαιρετική ευεξία. Την άσκηση σε ένα ανοιχτό χώρο άθλησης, να νιώσουμε τον ήλιο, να νιώσουμε τον αέρα, να έρθουμε σε επαφή με το περιβάλλον, γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι η συνδεσιμότητα δεν είναι μόνο με ανθρώπους, είναι και με τον εαυτό μας, είναι και με το περιβάλλον και τη φύση, αλλά και με άλλα πλάσματα. Έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαστές σχέσεις, αγαπητικές σχέσεις με τα ζώα, είναι πιο χαρούμενοι άνθρωποι, γιατί ακριβώς μέσα από τη συνδεσιμότητα με τα κατοικίδια μας ή με τα ζώα που μπορεί να φροντίζουμε, πολλοίς κόσμος φροντίζει γατάκια που μπορεί να μην ζουν μαζί, κάποιος μπορεί να ζει σε διαμέρισμα και να μην έχει την ευχέρεια, να έχει τέτοιο πρόγραμμα ζωής και δουλειάς που να μην έχει την ευχέρεια να φροντίζει ένα κατοικίδιο στο σπίτι του. Άνθρωποι όμως μπορεί να ταΐζουν τα δέσποτα γατιά, να φροντίζουν τα δέσποτα ζώα, να είναι εθελοντές σε οργανώσεις ανθρώπων που ασχολούνται με την ευημερία των ζώων και γενικά ο εθελοντισμός, όχι μόνο όσον αφορά στα ζώα, αλλά και στη βοήθεια προς άλλους ανθρώπους, είναι μία διέξοδος και ένα κανάλι το οποίο μας βοηθάει να μετατρέπουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι είναι επίσης μοναξιασμένοι και επίσης δυσκολεύονται να συνδεθούν ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους. Αν ο καθένας από εμάς εστιαστεί, που βιώνει μοναξιά, εστιαστεί στο να βελτιώσει τη σχέση του με τον εαυτό του, εστιαστεί στο να βρει ποια είναι τα εσωτερικά του θέματα και να τα αντιμετωπίσει διαμέσου της προσωπικής αυτοεξέλιξης, της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πνευματικής εξέλιξης. Εάν βάλει στη ζωή του την άσκηση, αν βάλει στη ζωή του την καλή διατροφή, την υγιεινή διατροφή, αν φροντίσει το σώμα του και την ψυχή του και στη συνέχεια μπει στη διαδικασία να προσφέρει σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, όχι αυτούς οι οποίοι έρχονται με χειριστικότητα και με κλαμμένη διάθεση και ζητούν να πάρουν πράγματα από αυτόν, αλλά τους ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι όντως δυσπραγούν. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρές παθήσεις. Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι θα ωφεληθούν εάν εμείς προσφέρουμε αφιλοκερδώς και με πνευματική διάθεση τις υπηρεσίες μας. Και υπάρχουν και οργανωμένα σύνολα εθελοντών σε όλους τους τομείς στα οποία μπορεί να απευθυνθούμε ούτως ώστε να είμαστε πιο χρήσιμοι. Πέραν τούτου υπάρχουν και άλλοι
άλλα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, όπως είναι για παράδειγμα όμιλοι περιπατητικοί, όμιλοι ορειβατικοί, όμιλοι ποδηλατικοί. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες στις οποίες μπορεί κάποιος να επιδιώξει, να συμμετέχει και να έχει μια ουσιαστική συμμετοχή, στην οποία όχι απλώς να κάνει μια παρέα ό,τι να είναι, αλλά άνθρωποι με παρόμοια μυαλά, like-minded people, άνθρωποι με παρόμοιο τρόπο σκέψης, να συνεργάζονται μαζί προς ένα σκοπό. Θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο υπενθυμίζοντας τη βασική αρχή όλης αυτής του σκεπτικού, ότι δεν θα έρθει κάποιος απ' έξω, είτε με τη μορφή ενός έρωτα, είτε με τη μορφή ενός φίλου, είτε με τη μορφή ενός απομηχανής Θεού, να μετατρέψει τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα. Μόνο εμείς μπορούμε να το πράξουμε αν εστιαστούμε προς τα μέσα μας, αν βάλουμε προτεραιότητα στη ζωή μας να βελτιώσουμε τη σχέση με τον εαυτό μας, με το περιβάλλον, με τη φύση και με άλλα πλάσματα. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας. Σας φιλώ.